σήμερα τραβεύουμε μια εξέχουσα ελληνίδα. Έναν άνθρωπο που εξαρτώνει χαρακτηριστικά του οικομενικού Έλληνα πολίτη. Μια γυναίκα που έχει αφιερώσει τη ζωή της στην προώθηση των υποθέσεων του ελληνισμού. Μια ελληνίδα πέρα από τα σύνορα, η οποία εξακολουθεί να βλέπει τον ελληνισμό σαν μια υπόθεση πλατιά όσο και ο κόσμος. Μια πολίτη η οποία έχει αποδείξει με τις τάσεις και δράσεις της ότι η ελληνική ομογένεια δεν μπορεί παρά να νοεί και να είναι ενεργό κομμάτι της οικουμενικής κοινωνίας αξιών που μπορεί και πρέπει να αλλάξει τον κόσμο προς το καλύτερο. Κυρίες και κύριοι, μιλώ για την κυρία Κατερίνα Παναγωπούλου. Μοναδική, ξεχωριστή, λαμπερή Κατερίνα Παναγωπούλου, γεννήθηκε στην Αθήνα, φοιτήθηκε στην Ευαγγελική Σχολή Νέα Σμύρνη και στο Πανεπιστήμιο Πολ Βαλερή στο Μοντελιέ, όπου σπούδασε ξένη λογοτεχνία. Είναι παντρεμένη με τον πατριάρχη τη ελληνική ναυτιλία, τον εκπομπιστή κύριο Περικλή Παναγωπούλου. Επίσημο πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Επιβατικού Ναυτιλίας και πρόεδρο της Μάγνα Μαρίνου. Οι οικογενειακές επιχειρήσεις για πολλά χρόνια υπήρξαν χωρικοί ενός σημαντικού αριθμού Ελλήνων πρωταθλητών του στήθου. Είναι μητέρα ενός γιου, μένει στην Αθήνα, μιλάει εκτός από ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά. Εργάστηκε στον τουρισμό, ασχολήθηκε με το εμπόριο και υπήρξε για πολλά χρόνια, όπως όλοι γνωρίζετε, πάρα πολύ επιτυχημένοι επιχειρηματίες, έχοντας δημιουργήσει το γνωστό σε όλους στούντιο Alta Moda στην Αθήνα. Είναι η εθνική πρέσβης της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον αθλητισμό. Την ανοχή και το εφαρμολίζεται με αυτέρι, διαπιστευμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού του 1998, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσω ότι εκτελεί τα καθήκοντά τη εντελώς απειλοκερδός και εντελώς εθελοντική βάση. Πρόεδρο του Ελληνικού Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτηρα από το 2005, το οποίο είναι μέλος του ΣΕΡΑΣ, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Αθλητισμού και ιδρύθηκε το 1976. Επίσης, πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Επιστημών και Ελληνικών Αξιών, το οποίο συνειδρύθηκε στην αρχαία Ολυμπία από 100 διακεκριμένους καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων, με την παρουσία και τη συμμετοχή της αυτής εξοχότητας του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, καθώς και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς. Είναι επίσης πρεσβευτής καλής τελήσεως του Ελληνικού Οργανισμού Πολιτικών Επιστημών. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα Παναγωπούλου είναι η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε το πρώτο βραβείο της Ευρώπης Γυναίκα και Αθλητισμός 2012 από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Λος Άντζελες στην Αμερική το Φεβρουάριο του 2012. Το βραβείο αυτό σύμφωνα με τον ελληνικό και τον διεθνή τύπο χαρακτηρίστηκε ως το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδος για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Εκτός από όλη αυτή τη μεγάλη διεθνή της δραστηριότητα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τονίσουμε και τη δραστηριότητα της κυρίας Κατερίνας Παναγωπούλου στην Ελλάδα, στο εσωτερικό της χώρας, με τη συμμετοχή της σε ομάδες, εργασίες και συνεχείς επισκέψεις και ομιλίες σε σχολήματα και ιδρύματα σε όλη την επιφάνεια με σκοπό την ενημέρωση και τη διάδοση των αρχών και των αξιών που εφαρμολίζεστε. Άξια ιδιαίτερης σημείας είναι η πρωτοβουλία της σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών της διοργάνωσης στα μεγαλύτερα κέντρα αποδήμων ελληνισμού στην Αμερική, στην Καλιφόρνια, στη Φλόριδα και αλλού, μια σειρά ομιλιών της με σκοπό τη συσπήρωση και την ενεργοποίηση της ομογένειας στο πλαίσιο της πορείας.
Ολυμπιάδα 2004 στην Αθήνα. Ως εθνική πρέσβης της Ελλάδος στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον Αθλητισμό, την Ανοχή και το Εφαρμογίζεσαι, πλέον δηλαδή, της έχουν αποδεικνυθεί πλήθος βραβείων και τιμητικών διακρίσεων. Συμμετέχει, όπως είναι αυτονόητο, σε διοικητικά συμβούλια δεκάδων επιστημονικών, αθλητικών, κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και εθελοντικών οργανώσεων, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση μιας κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, εγώ θα κάνω μια πάυση να τονίσω. Η κυρία Κατερίνα Παπαγοπούλου πιστεύω πως αποτελεί την Ελληνίδα, τον πολίτη, τον άνθρωπο που χρειαζόμαστε ως παράδειγμα προς μίμηση αν θέλουμε να σκεφτούμε την Ελλάδα και τον κόσμο έξω από την πολύπλευρη ηθική και οικονομική κρίση. Πέρα από κόμματα, πέρα από ιδεολογικά χαρακόμματα, η Κατερίνα Παπαγοπούλου οραματίζεται τη συνένωση του οικονομικού ελληνισμού, του οικουμενικού ελληνισμού, όχι σαν ένα εθνικιστικό αφήγημα, αλλά σαν μια πράξη αλλαγής της πορείας του κόσμου. Σαν μια παγκόσμια πνευματική, αξιακή, επιχειρηματική, ανθρωποκεντρική κοινότητα αλληλεγγύης και πρόοδου. Αυτός είναι ο λόγος που σήμερα προβαίνουμε. Γιατί είναι το παράδειγμα του πολίτη που χρειαζόμαστε για να προχωρήσουμε σε οικονομικό, οικουμενικό επίπεδο. Παρακαλώ πολύ. Ένα παιδί γεμάτο αισιοδοξία, με μεγάλο χαμογέλο και λαπερά μάτια που ήθελε πάντα να βοηθά τον διπλανό. Να βγαίνει μπροστά, τραβώντας πάντα κοντά τους ανθρώπους με θέληση και δύναμη ψυχή. Έτσι, εσύ είναι πρώτη το χορό στο σχολείο. Έτσι συνεχίζει και τώρα. Σε μια χορογραφία που μόνη της τόλμησε να σχεδιάσει. Είναι ενότητα, δημιουργία και όραμα. Και είναι η εντολή που έχουμε πάρει σαν Έλληνες, συνήθως μιλούν για κληρονομιά. Αυτό είναι όμως μια εντολή, την οποία έχει πάρει ο καθένας και πρέπει να τη σεβαστεί. Να συνεχίσει να μεταδίδει όσα πήρε από αυτή την πατρίδα. Είναι εντολή ο κληρονομιά. Κατερίνα Παναγκοπούλου, η εθνική πρέσβης της Ελλάδας στο Συμβούλιο της Ευρώπης για τον αθλητισμό, την Ανοχή και το ΕΒΑ, αγωνίζεστε. Ευμένη Πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτρια. Προσευχής καλλιστερήσεως του Οργανισμού Πολιτικών Επιστημών. Δίγια, η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε το πρώτο βραβείο της Ευρώπης. Γυναίκα και αθλητισμός από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή στο Λος Άντζελες. Ένα βραβείο που χαρακτηρίστηκε από το διεθνή τύπο ως το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Παραδόσεις έχουν σημασία, ειδικά όταν αποδίδονται σε νεαρούς πολίτες, όταν είναι ένα έρθιμα για να παρατείνουν και άλλους ανθρώπους να ασχοληθούν με τα κοινά, με θεωρητική προσφορά και την πατρίδα μας που τόσο ανάγκη. Η Κατερίνα Παναγκοπούλη ήταν αδελφή με τον Πατριάρχη της Ελληνικής Ναυτιλίας Εποχής, την Κατερίνα Παναγκοπούλη. Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, δημιουργίας και αγώνα, επέλεξε το έργο για την Ελλάδα και τον άνθρωπο όχι την αποχή. Κατάφερε να εμπνεύσει την εθελοντική συμμετοχή στον τελή αγώνα για τις αξίες που μας ενώνουν ως λαό. Η συγκεκριμένη πολιτική είναι το πιο παραγωγικό κομμάτι του ελληνισμού, το οποίο είναι εξπαθιωσμένο να πάνε να βλέπουμε στραμμένο στην Ελλάδα, με αγάπη και στήριξη που χρειαστήκαμε. Η Ανάσταση βρίσκεται μέσα μας, λέει η Κατερίνα Παναγκοπούλου, αρκεί να το πιστέψουμε. Αυτό το μήνυμα ταξιδεύει συνεχώς με στην επιβάτηκα μια ώρα και αγαπημένη φίλη που έχει ονοματεπώνυμο. Τη λένε κοινωνική αλληλεγγύη. Αυτή τη φίλη της μοιράζεται με όσους φύγουν τα δόντια και κοιτούν μπροστά. Μια
αυτή τη φίλη συναντά τους Έλληνες της ομογένειας που τόσο έχει πει κράτη την Ελλάδα. Μου είπε να μην θα σου πούμε καλά. Αν δεν τους φέρεσαι καλά, δεν φέρεσαι καλά σαν Έλληνας, στον εαυτό σου και στην πατρίδα σου. Διότι πραγματικά η αγάπη τους και η δέμη για αυτή την πατρίδα είναι αξιοσημείωτη και το παρατηρώ κάθε φορά μέσα στα άλλα ταξίδια που έχω κάνει. Συμμετέχετε σε διεθνή συνέδρια, επιτροπές και σωματεία δεκάδες. Πάντα βρίσκεται παντού. Η Επιτροπή στα Ηνωμένα Έθνη σε παγκόσμια οικονομικά φόρου, σε μεγάλα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο. Ζητά ένα πράγμα. Να κάνουμε όλοι μαζί ένα bypass στην αδιαφορία. Να τιμήσουμε στην πράξη την κληρονομιά του ελληνισμού και πολιτισμού, ενεργοποιώντας τις παιδευτικές τους αξίες. Η εικόνα της Ελλάδας δεν είναι μόνο η εικόνα της κρίσης. Το μέλλον μας περνά μέσα από τη παιδεία, από τις αξίες, από τους ενεργούς πολίτες. Μόνο έτσι θα ανακτήσουμε την εθνική μας αυτοπεποίθηση, την εθνική μας φιλοδοξία. Αλήθεια, πιστεύετε ότι αυτό το παιδί με τα λατέρα μάτια και το αισιόδοξο χαμόγελο θα σταματούσε κάπου? Λοιπόν, η Κατερίνα Μαγδοπούλου συνεχίζει ακούραστα δίπλα στην ομογένεια, δίπλα στους Έλληνες που έχουν ανάγκη, πλάι στο σύζυγό της, στα εύκολα και στα δύσκολα. Κοντά στον αγαπημένο της γιο. Το συγκεκριμένο βραβείο από το American Heritage Institute είναι πολύ σημαντικό διότι είναι μια αναγνώριση του πλανέτα στην ουρά της Ελλάδας και είναι μια ανταμοιβή μέσα στα χρόνια της εθελοντικής δουλειάς. Και αν κάποια μέρα θελήσει να εξαποστάσει, αν. Δύο αστραφερά χαμόγελα, ίδια με το δικό της, θα συνεχίσουν το έργο της. Υπερασπιζόμενο με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο
στρατηγικά συμφέροντα του ελληνισμού, αλλά και την αρχή του δικαίου στις διεθνείς σχέσεις, προσφέροντας πολύ σημαντικές υπηρεσίες όχι μόνο στην Ελλάδα που έχει ζωτική ανάγκη τη στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και στην υπόθεση της σταθερότητας στην περιοχή μας. Ο ελληνισμός, κυρίες και κύριοι, δεν είναι απλώς σύστημα αξιών που σηματοδοτεί την ιστορική διαδρομή ενός έθνους. Και σίγουρα ο ελληνισμός δεν είναι μόνο αυτό που υπάρχει μέσα στα στενά σύνορα ενός κράτους. Ο ελληνισμός είναι αξίες που παραμένουν επίκαιρες ενώνοντας όχι μόνο τους Έλληνες αλλά τον κόσμο, αλλά κάθε άνθρωπο που πιστεύει στο λόγο, στο δίκαιο και στην ελευθερία. Εσείς λοιπόν, ο Οικουμενικός Ελληνισμός που ποτέ τιμή σήμερα να με βραβεύετε, είστε οι καλύτεροι θεματοφύλακες αυτής της κληρονομιάς. Είστε οι αιστείες του ελληνισμού, εκεί που πάρετε η καρδιά της ιστορίας, της εξέλιξης και της πρόοδου. Με τα επιτεύγματά σας γράφετε ιστορία, εκεί που γράφετε η ιστορία ίδια, δίνοντας ταυτόχρονα τον δρόμο και την τροχιά που πρέπει να πάρει η εθνική μας πορεία. Μας υπενθυμίζετε διαρκώς ότι η Ελλάδα είναι πάνω απ' όλα εξωστρέφεια, δημιουργικότητα και καινοτομία. Ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ζητάω, αλλά είναι ισότιμη συμμετοχή στον παγκόσμιο διάλογο που συνθέτει το σύγχρονο πρόσωπο της ιστορίας. Οι Έλληνες μπορούν να αναλάβουν τις ευθύνες τους, να τολμήσουν, να προσφέρουν πρότυπα υπέρβασης, σκληρής δουλειάς και αγάπης για την πατρίδα τους. Ότι μπορούμε ως έθνος να είμαστε στην πρώτη γραμμή της εξέλιξης των ανατροπών που αλλάζουν κάθε μέρα τον κόσμο. Και πάνω απ' όλα μας θυμίζεται διαρκώς ότι οι Έλληνες μπορούν να ενωθούν και να ζήσουν σαν μια ενωμένη οικογένεια. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, καλείται η Ελλάδα να κάνει ένα άλμα πολύ μεγαλύτερο από τη φθορά για να επανατοποθετήσει τον εαυτό της στον σύγχρονο κόσμο και να βρει τον δρόμο της. Όπως γνωρίζετε, έχω αφιερώσει ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου και της ενέργειάς μου στον εθελοντισμό και στο Ολυμπιακό κίνημα. Ο λόγος είναι απλός. Πιστεύω ότι η αναγέννηση της πατρίδας μας περνάει πρώτα μέσα από την παιδεία, τον πολιτισμό και την κοινωνική αλληλεγγύη. Η ίδρυση του Διεθνούς Κέντρου Ελληνικών Επιστημών και Ελληνικών Αξιών στην Αρχαία Ολυμπία το περασμένο Σεπτέμβριο, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Προκόπη Παυλόπουλου και του πρώτου Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Φρανς Τίμερμανς, είναι ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, συγκεντρώνοντας κοντά όλη την διανόηση, όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα Ελλάδος και εξωτερικού. Κινήσιμη στα μέλη του αγώνα που καταβάλλω ως ενεργός πολίτης αλλά και ως μάνα, που διατηρώ την αγωνία και το μέλλον των παιδιών και των νέων μας, είναι η πίστη μου ότι η Ελλάδα θα τα καταφέρει. Θα τα καταφέρει να δείξει το νέο εθνικό της σπίτι. Μόνο όταν ξεκινήσει αυτά τα μέλια. Και για μας, αγαπητοί φίλοι, θεμέλιο είναι η γνώση, είναι η συμμετοχή, η δημιουργία, η αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο. Η αλλαγή που όλοι προσδοκούμε για να είναι βιώσιμη πρέπει να ξεκινήσει από τη βάση, απλά από τη βάση της κοινωνίας μας. Από εκεί που διαμορφώνονται οι συνειδήσεις, οι στάσεις ζωής. Το όραμά μου δεν είναι άλλο από να δω κάποτε την Ελλάδα μας να έχει περήφανη φωνή για όλα αυτά που συμβαίνουν σήμερα στον κόσμο μας. Αγαπητοί φίλοι, οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι που μπορεί να διατρέχουν τη χώρα αυτή, ενωμένοι μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε. Είμαστε από τα λίγα έθνη στον κόσμο που έχουν συνεχή και αδιάλειπτη παρουσία 3.000 χρόνια. Είμαστε από τα λίγα έθνη στον κόσμο που η εθνική μας ταυτότητα είναι ταυτόχρονα η οικουμενική ταυτότητα. Που η ιστορική μας κληρονομιά παραμένει να είναι μια ζωντανή κυβωτός αξιών. Μια παρακαταθήκη για το μέλλον της ανθρωπότητας. Τώρα είναι η στιγμή να ενωθεί, να συσπηρωθεί ο ελληνισμός. Εάν όλοι μαζί ξεκινήσουμε από αυτή την αφετηρία, η Ελλάδα δεν θα σταθεί μόνο στα πόδια της και πάλι. Θα γεννήσει, θα γεννηθεί και θα κληροδοτήσει. Ευχαριστώ και πάλι για τη μεγάλη τιμή, αλλά όλοι μαζί θα ήθελα να στηρίξουμε το μήνυμα που πληροφορεί ο ελληνισμός. Γιατί αυτό θα μείνει, κυρίες και κύριοι, όταν θα φύγει ο χρόνος. Πόσους εμπνεύσαμε, πόσους βοηθήσαμε να αισθανθούν Έλληνες και πόσους αλλάξαμε προς το καλύτερο με το παράδειγμά μας, είτε άνθρωποι είτε έθνοι.
που στήριξαν την ύπαρξή τους στο παγκόσμιο ελληνικό πλημμυρίσμα. Ειλικρινά σας ευχαριστώ.